Λοιπόν, Λάγκη μου, έχω ιστορία με τη Λούλα Μπαλε. Μαζί της που μιλούσα στο τηλέφωνο 1,5 ώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε ότι είχα φτιάξει ένα χιουμοριστικό βίντεο, αλλά βασισμένο σε αληθινή ιστορία, με τη φίλη μου τη Λούλα, η οποία είχε γνωρίσει ένα ευάλωτο, θρησκόληπτο ναρκισιστή από το Tinder. Αυτή τη φορά η Λούλα είπε να δοκιμάσει κι άλλον dating app, τον Bumble. Τον Bumble μας το είχαν πει τα κορίτσια. Γιατί και η Λούλα έχει κορίτσι μεγάλο σε ηλικία όπως έχω και εγώ και μας είπε αν ότι στην Ευρώπη τον Bumble είναι πολύ δημοφιλές επειδή λέει είναι ένα dating app, μια εφαρμογή γνωριμίων στην οποία το πρώτο βήμα μπορεί να το κάνει μόνο η γυναίκα. Φτιάχνει η γυναίκα δηλαδή προφίλ όπως φτιάχνει και ο άντρας προφίλ και εάν κάνουν match, μόνο αν μιλήσει πρώτα η γυναίκα θα γίνει συνομιλία, εάν δεν μιλήσει πρώτα η γυναίκα δεν γίνεται συνομιλία. Επίσης, το Bumble έχει και άλλα options, όπως το να ψάξεις να βρεις φίλο στο Bumble, δηλαδή να ψάξεις για φιλική σχέση ή να ψάξεις για συνεργασίες. Η Λούλα όμως, που σας είπα ότι είναι 40 κάτι, ελεύθερη, διαζευμένη πριν πολλά χρόνια με μεγάλα παιδιά, η Λούλα ήθελε σχέση, αν πάει και χάσει που λέμε στην κυπριακή διαλεκτό, μήπως και χάσει το κελεπούρι. Λοιπόν, μετά από τον ευάλωτο κρυφονάρκισο θρησκόληπτο παντρεμένο τύπο, που σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο εκείνο το βίντεο για να γελάσετε όσοι δεν έχετε γελάσει, έκανε ένα διάλειμμα, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα από τις εφαρμογές γνωριμιών, γιατί θα απολολαθούμε τελείως αν είμαστε συνέχεια εκεί. Έκανε ένα διάλειμμα και αποφάσισε να δοκιμάσει τον Bumble. Και μου λέει λοιπόν η Λούλα, άκουσε τα λάκια, λέει θα τα ξανακούσεις, θα τα ξανακούσεις. Μου λέει λοιπόν η Λούλα ότι κάνει match με 3-4. Γιατί μου λέει τον Bumble στην Κύπρο δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι το Tinder, δεν έχει τόσους πολλούς μέσα τον Bumble όσο έχει το Tinder, αλλά μου είπε μην νομίζεις ότι έχει καμιά διαφορά τον Bumble από το Tinder στην Κύπρο, γιατί ταυτούς τους λίγους που βρίσκεις μέσα στο Bumble είναι αυτοί που είναι και στο Tinder. Και από ένα σημείο και μετά μου λέει, άμα είσαι και λίγο βετεράνος σε αυτά τις εφαρμογές γνωριμιών, βλέπεις τα ίδια γνώριμα πρόσωπα, τους ίδιους γνώριμους παίχτες. Για να το λέει η Λούλα κάτι ξέρει. Τέλος πάντων κάνει μάτσι η Λούλα με έναν τύπο, ο οποίος είναι μικρότερός της, είναι 40 παρά, αυτή είναι 40 και. Νομίζω 5 χρόνια μικρότερος της, δεν θυμάμαι ακριβώς. 5 αλλά και 6, πόσα μικροχρόνια είναι μικρότερος της. Λοιπόν, ο οποίος έπαιξε σωστά το παιχνίδι της συνομιλίας στην εφαρμογή. Συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης, είδαν ο ένας τον άλλον. Διαπίστωσαν ότι κινούνται σε παράλληλους επαγγελματικούς χώρους, άρα είχαν και κοινούς γνωστούς. Ένιωσα μια ασφάλεια, μου λέει η Λούλα, ότι θα πάω για να βγω καφέ με κάποιον που δεν είναι παντελώς άγνωστος, ότι έχουμε κάποιους κοινούς γνωστούς. Και πήγανε για καφέ. Εκεί στον καφέ τη ρώτησε τη Λούλα ο φίλος τι θέλει. Ο τύπος αυτός τι θέλει. Και η Λούλα του είπε αυτά που λέει σε όλους. Του λέει εγώ είμαι σε μια φάση στη ζωή μου στην οποία θα ήθελα να βιώσω μια σχέση ρομαντική με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι συνδέσιμος, να είναι διατεθειμένος να συνδεθεί συναισθηματικά, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να αγαπήσει, να μπορεί να ερωτευτεί, γιατί εγώ νομίζω, του είπε η Λούλα, ότι μπορώ να αγαπήσω και μπορώ να ερωτευτώ. Δεν ψάχνω για να παντρευτώ, δεν ψάχνω για να συγκατοικήσω, δεν ψάχνω για να βρω γαμπρό, ψάχνω για να κάνω μια decent σχέση. Η λέξη decent στα ελληνικά σημαίνει αξιοπρεπή σχέση. Α, της λέει αυτός, τέλεια, ψάχνουμε τα ίδια. Alert καθρεφτίσματος. Όταν στο πρώτο ραντεβού μας λέει ο άλλος, αν ναι, ψάχνουμε τα ίδια, σημαίνει ότι πολύ πιθανό να κάνει και καθρέφτισμα. Της λέει και εγώ τα ίδια ψάχνω, δεν θέλω να συγκατοικήσω, δεν θέλω να παντρευτώ. Το ρώτησε η Λούλα αν είχε παντρευτεί στο παρελθόν, της είπε ότι ήταν χωρισμένος εδώ και πολύ καιρό και ότι είχε πολύ καιρό να κάνει σχέση, γιατί της λέει έχω δώσει περισσότερη έμφαση στην καριέρα μου, αλλά τώρα είμαι σε μια φάση που θα μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά είμαι φοβισμένος, της λέει. Είμαι φοβισμένος γιατί οι γυναίκες στην Κύπρο δεν ξέρουν τι θέλουν και εσύ μ' αρέσει που ξέρεις τι θέλεις
Και οι περισσότερες λένε πως θέλουν χαλαρά πράγματα και μετά ζητάνε κάτι πιο σοβαρό. Του λέει, Λούλα, κοίταξε φίλε, του λέει, εγώ ξέρω τι θέλω. Ξέρω τι θέλω, τι πιο σοβαρό να ζητήσω. Να αποκτήσω κάποιον μέσα στο σπίτι μου, να τον ταΐζω, να τον ποτίζω, να τον πλένω, να τον καθαρίζω και να τον έχω πασά, δεν θέλω. Λοιπόν, αυτός ήταν πάρα πολύ πρόθυμος να ξεκινήσουν τη γνωριμία τους, αλλά η Λούλα του είπε, πάρε υπομονή, περίμενε, πνάσε, πάρε υπομονή. Του είπε, κοίταξε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο θα το θέλουμε και οι δύο, προτιμώ να γνωριστούμε καλύτερα, του λέει. Της λέει αυτός, μα δηλαδή τώρα για να κάνουμε απλώς μια σχέση friends with benefits, φίλοι με προνόμια, θες να γνωριστούμε καλύτερα, του λέει, ναι βεβαίως, του λέει Λούλα. Βεβαίως θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Της λέει γιατί. Του λέει γιατί. Με όποιον εγώ θα σεξουαλιστώ, με όποιον θα έχω σεξουαλική συναναστροφή, βάζω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να έρθω κοντά σε κάποιον άνθρωπο που αμήτι άλλο μπορεί να κολλήσω σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από αυτό. Άρα πρέπει να ξέρω καλύτερα τι καπνό φουμάρει. Και επίσης του λέει, θέλω να δω και καλύτερα το χαρακτήρα σου, γιατί στο πρώτο ραντεβού οι περισσότεροι φέρνονται τέλεια. Στο πρώτο ραντεβού οι περισσότεροι είναι τζάμι, τζαμάουα, φοβεροί. Οι περισσότεροι θα σου πούν αυτά που περιμένεις ότι θα σου πούν να ακούσεις, θα είναι ευγενέστατοι, για να σε δούμε πώς θα είσαι και στο άλλο και στο παράλληλο και στο παράλληλο ραντεβού. Δέχτηκε ο τύπος. Δέχτηκε. Της λέει, ναι γιατί όχι, αλλά της λέει, θα ήθελα εφόσον λες ότι είσαι και νοικοκυρά, πεθύμησα να φάω σπιτικό φαγητό, θα ήθελα να με ταΐσεις, να μαγειρέψεις να φάω. Του λέει η Λούλα. Μαξί, η Λούλα μαγειρεύει πολύ καλά. Μαγειρεύει ωραία και μας ταΐζει και εμάς και φάμε, μας καλεί και εμάς και πηγαίνουμε και τρώμε. Και είναι καλή στη μαγειρική. Και του έκλεισε ένα ραντεβού να πάει σπίτι της να το μαγειρέψει. Και του λέει, θα έρθεις, θα μαγειρέψω, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Πήγε ο τύπος, μαγείρεψαν. Έφαγαν, όντως δεν έγινε τίποτα, ήταν ευγενικός ως προς αυτό. Εγώ αυτόν τον τύπο, έτσι όπως μου τον έχει πει η Λούλα, τον κατατάσσω στην κατηγορία καλόπαιδο, παύλα κολόπαιδο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι μαλάκας, αλλά συμπεριφέρεται με πολύ ευγενικό τρόπο. Sorry. Sorry, έχει τέτοιους τύπους, sorry. Τέλος πάντων, εκεί που πήγανε να φάνε, το ρώτησε η Λούλα, θέλω να μου πεις τι ψάχνεις ακριβώς, γιατί λες ότι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Και αυτός τη ρωτούσε μόνο σεξουαλικά πράγματα. Της λέει τι σου αρέσει στο κρεβάτι, τι δεν σου αρέσει να κάνεις στο κρεβάτι, ποια είναι τα ταμπού σου. Του είπε η Λούλα τι της αρέσει και τι δεν της αρέσει, με την έννοια του τι δεν της αρέσει. Ενώ κάθε άνθρωπος, okay, και άντρας και γυναίκα, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού και φύλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούται να έχει επιλογές. Να πει για παράδειγμα, εμένα θα μου άρεσε το τάδε ή δεν θα μου άρεσε το τάδε. Αυτή την σεξουαλική πρακτική την εξασκώ, αυτή δεν την εξασκώ. Χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ο καθένας έχει το στυλ του. Αυτός απογοητεύτηκε πάρα πολύ γιατί κάτι συγκεκριμένο που του άρεσε πολύ δεν της άρεσε της Λούλας, αλλά λέει δεν πειράζει. Δεν πειράζει της. Λέει είμαι χορτασμένος εγώ. Εγώ της λέει έχω πάει με πολλές γυναίκες. Και με πολλές γυναίκες μεγαλύτερες σε ηλικία, μ' αρέσουν οι μεγαλύτερες, της λέει, και έχω πολλές εμπειρίες. Μην ανησυχείς, αυτό που δεν το κάνεις εσύ μου το έχουν κάνει εμένα, ή μάλλον με άφησε να τους το κάνω, είμαι πολύπειρος, της λέει, πολύπειρος ο δύσμυρος, πολύπειρος, δεν πειράζει, της λέει, μπορεί να σε πείσω. Του λέει αυτή, όχι, δεν γίνεται να με πείσεις, δεν έχει έτσι πράγμα, μπορεί να με πείσεις. Ή δέχεσαι όπως είπαμε ή δεν. Εντάξει της λέει, εντάξει. Θα το παραβλέψω επειδή είσαι ωραία γυναίκα, θα το παραβλέψω επειδή μαγειρεύεις ωραία, μαγειρεύεις πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα να μαγειρεύει, μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι καλή οικοδέσποινα, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιποιείται τους ξένους της και τον άντρα στο τραπέζι, γουστάρω, μ' αρέσει αυτό, άρα θα το παραβλέψω. Ευχαριστώ, του λέει και η Λούλα. Εντάξει, μου λέει η Λούλα, σε όλη αυτή τη διάρκεια και του πρώτου ραντεβού και του Δευτέρου, είπαμε το πρώτο ήταν για καφέ, το δεύτερο ήταν για φαγητό στο σπίτι της, δεν με ρώτησε καθόλου αν του αρέσω. Τίποτα. Δεν έδειξε να ενδιαφέρεται για το αν εγώ είχα συναισθήματα συμπάθειας προς εκείνον. Καμία σχέση. Το θεωρούσε δεδομένο ότι εγώ αυτόν τον πάσιγκόμενο,
πάση γκόμενο, σημαίνει αυτόν τον πολύ σπουδαίο γκόμενο, αυτό το κελεπούρι σίγουρα το ήθελε. Εν τω μεταξύ μου έδειξε και φωτογραφία η Λούλα, τον είδα εγώ τον τύπο, εμφανίσιμος είναι, να μην λέμε βλακίες. Όμως, για να πούμε και τη μεγαλύτερη γυναίκα στο δίκιο, φαίνεται μεγαλύτερό τη. Γεμάτο ρητίδε, η Λούλα τίποτα. Αυτό γεμάτο ρητίδε. Τέλος πάντων. Εντάξει, και οι ρητίδες καλές είναι. Είπαμε, όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Εγώ δεν έχω ζήτημα με την εμφάνιση. Σας το έχω πει πολλές φορές και μάλιστα έχω κατηγορηθεί κιόλας πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Μου στείλε ένας άντρας μήνυμα στο Messenger ότι λέει παρακολουθεί το κανάλι μας και θα μου στείλει email. Και άμα μου στείλει email, θα το κάνω vlog. Και μου λέει, διαφωνώ με πολλά με εσάς. Όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζετε την ομορφιά. Επειδή αυτός αναγνωρίζει την ομορφιά. Θα δούμε και αυτός όταν θα μας στείλει το email του, τι λέει. Και μου είπε επίσης ότι είναι γυναικοκεντρικό το κανάλι μας και εγώ του στείλα τα στατιστικά και του λέω, μα παρακολουθούν 87% γυναίκες και 13% άνδρες. Και άμα στέλνουν περισσότερες επιστολές γυναίκες, είναι φυσιολογικό να θεωρήσεις και εσύ πως το κανάλι μας είναι γυναικοκρατικό, επειδή παρακολουθούν περισσότερες γυναίκες. Άμα μου στέλνουν οι άνδρες επιστολές, τις κάνω βεβαίως. Και άμα θέλει κάποιος άνδρας να μου πει την ιστορία του από το Tinder, από το Minder, από το Grindr, από τον Bumble, από το Fumble, δεν ξέρω εγώ από τι, να μου τη στείλει και θα την κάνω. Εδώ είμαστε δημοκρατικό καναλιλάκι. Ό,τι μας στείλουν τα κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτός δεν τη ρώτησε καθόλου αν αυτή γούσταρε. Το θεώρησε δεδομένο ότι αυτή το γουστάριζε. Τη λέω, καλά κόρη κι εσύ. Γιατί βγήκες και δεύτερο ραντεβού μαζί του, γιατί τον κάλεσες κιόλας σπίτι σου να μαγειρέψεις, εφόσον δεν σου άρεσε. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, ήθελα να τον μελετήσω. Τι να μελετήσεις, τη λέω, τι είσαι ψυχολόγος, είσαι και κάνεις έρευνα, κάνεις μελέτη. Δεν ξέρω, μου λέει, κάτι μου φαινόταν περίεργο με αυτόν τον τύπο. Τι σου φαινόταν περίεργο, τη λέω κι εγώ. Άμα δεν σου άρεσε κάποιο και σου φαίνεται περίεργο, δεν ξαναβρίσκει. Έχει δίκιο, μου λέει, αλλά εγώ είχα νοσηρή περιέργεια. Τέλος πάντων, η Λούλα με την νοσηρή τη περιέργεια τον κάλεσε για φαγητό. Εκεί τη έκανε κάποια σχόλια θετικά για το φαγητό που μαγείρεψε, για τη φιλοξενία τη κτλ. Της είπε ότι έχει επιθυμήσει πάρα πολύ το μαγειρευτό φαγητό και ότι σπανίζουν οι γυναίκες στις μέρες μας που είναι νοικοκυρές και μαγειρεύουν, γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και επίσης της είπε ότι το βλέπει θετικά. Το βλέπει θετικά αυτό που σκέφτονται να κάνουν μεταξύ τους. Του λέει και η Λούλα, ας το σκεφτούμε, ας γνωριστούμε καλύτερα και ας το σκεφτούμε. Οπότε υπήρξε και ένα τρίτο ραντεβού, το οποίο ήταν και καθοριστικό και προφανώς ήταν και το τελευταίο. Λοιπόν, σε αυτό το τρίτο ραντεβού, πάλι της είπε, κοίταξε, επειδή μαγειρεύεις πάρα πολύ ωραία και δεν ξέρω κανένα εστιατόριο που να μαγειρεύει τόσο ωραία όσο μαγειρεύεις εσύ, μπορείς να μαγειρέψεις να έρθω. Και αυτή του είπε ναι. Λούλα μου, πραγματικά, θα σου το είπα και από το τηλέφωνο, σου το λέω και από εδώ, να μαγειρεύεις να ερχόμαστε εμείς να τρώμε. Να έρχεται ο Λάγκη, να έρχομαι εγώ να τρώμε, που θα σου φέρουμε και κάτι. Θα σου φέρουμε και ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι κρασί, θα σου φέρουμε και ένα γλυκό, θα σου φέρουμε και κάτι. Δεν είμαστε τσιγκουνίδες, γιατί η ρώτησα σου φέρνε τίποτα τουλάχιστον σπίτι που ερχόταν να φάτε. Όχι, λέει, τίποτα, δεν έφερνε. Ούτε ένα κρασί έφερε, ούτε ένα γλυκό έφερε, τίποτα δεν έφερε. Καλά να πάθεις, Λούλα, που ταΐζεις στον κόσμο. Καλά να πάθεις. Τέλος πάντων, αυτή ήθελε όμως να έχει εμπειρίες. Της λέω, ωραία, για μένα δουλεύεις. Για μένα το κάνες. Για μένα το κάνες για να μου πεις την ιστορία, να την κάνω vlog. Και άρχισε να γελάει πονηρά. Πλάκα έχει αυτή. Και αν δεν ήταν τρελή, δεν θα είμαστε φίλες. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρελή με την καλή έννοια. Τέλος πάντων, στο τρίτο ραντεβού, η Λούλα του μίλησε έξω από τα δόντια. Θέλω να μου πεις, του λέει, ποια είναι η ιδανική γυναίκα για σένα. Αυτός μαζεύτηκε. Τι εννοείς? Του λέει, επειδή μου είπες ότι ψάχνεις να κάνεις μία σχέση, α, γιατί της το είχε πει και αυτό, ότι ψάχνει να κάνει μία σχέση όπως τη θέλει, αλλά επειδή δεν μπορεί να βρει μία γυναίκα όπως τη θέλει, δεν θα είχε πρόβλημα να κάνει μία φιλία με προνόμια με τη Λούλα, η οποία του άρεσε, όπως είπε, όπως ισχυρίστηκε εξωτερικά. Του λέει, πώς είναι η γυναίκα όπως τη θέλεις, ρε παιδί μου, πώς είναι όπως τη θέλεις. Της λέει, δεν μπορείς να το φτάσεις αυτό. Τι εννοείς, του λέει. Κοίταξε, η γυναίκα ιδανική για μένα είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει παιδιά. Εσύ έχεις παιδιά. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει ξαναπαντρευτεί. Εσύ έχεις ξαναπαντρευτεί. Του λέει, και εσύ έχεις ξαναπαντρευτεί. Άλλο εγώ, της λέει, εγώ είμαι άντρας. Α, ιδανική γυναίκα για μένα είναι μια γυναίκα η οποία να μην έχει παιδιά. Και η ηλικία, του λέει η Λούλα,
της λέει, είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Πώς θα κάνει η γη, παιδιά, άμα είναι στην ηλικία μου η μεγαλύτερη. Α, μάλιστα, του λέει η Λούλα, ναι, βέβαια. Και της λέει, κοίταξε, εσύ είσαι μια πολύ μυαλωμένη γυναίκα και πολύ μοντέρνα και αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Το ρωτάω φυσικά, γιατί εγώ με εντάξει, είπαμε, καλόπαιδο, παύλα, κολόπαιδο. Εγώ με εντάξει μαζί σου και με εντάξει με όλες τις γυναίκες με τις οποίες έχω να κάνω και στο λέω ξεκάθαρα ότι αυτό που θα έχουμε θα έχει ημερομηνία λήξεως. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτός για να βρω μια γυναίκα όπως τη θέλω, αλλά επειδή είναι πολύ ψηλά τα στάνταρτς μου, δεν είναι εύκολο να βρω αυτή τη γυναίκα και μπορεί να μην τη βρω και ποτέ. Αλλά άμα τη βρω, θα σου το πω και έτσι ωραία, ήρεμα και φιλικά θα διακόψουμε εμείς αυτό που θα κάνουμε μεταξύ μας. Θέλω όμως να μείνουμε φίλοι. Δεν θέλω να χαλάσει η σχέση μας. Θέλω να χαλάσει η γνωριμία μας. Να μείνουμε φίλοι, γιατί είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και πολύ έτσι, αξιόλογος άνθρωπος. Προφανώς θα σκεφτόταν κιόλας ότι και επαγγελματικά θα τον συνέφερε να είναι φίλος με τη Λούλα, επειδή η Λούλα είναι διευθύντρια σε ένα. Να μην πούμε που είναι. Τέλος πάντων, η Λούλα έχει καλή θέση στη δουλειά της και θα τον βόλευε να έχει αυτή τη γνωριμία. Και της λέει μετά θα σταματήσουμε, θα είμαστε μόνο φίλοι και να μην χαλάσει η σχέση μας, γιατί μου έχει τύχει στο παρελθόν να έχω τέτοιου είδους φιλία με μεγαλύτερη γυναίκα, γιατί του τύπου του αρέσουν οι μεγαλύτερες ξεκαθαρότατα. Να έχω τέτοια φιλία με μεγαλύτερη γυναίκα και μετά να μου προκύψει κάτι πιο ταιριαστό και να της πω να διακόψουμε και αυτή να με βρίσει. Και δεν νιώθω, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Του λέει, Λούλα, τι εννοείς δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό? Να σε βρίζουν ή να παρατάς μια γυναίκα επειδή έχεις γνωρίσει μια καλύτερη? Ένα με βρίζουν, της λέει, βέβαια. Αυτός ό,τι έκανε, το έκανε εξηγημένο, οπότε ήταν εντάξει. Το να τον βρήσει όμως η γυναίκα επειδή είχε φτάσει στα ωριά της, σαφώς δεν ήταν εντάξει. Έτσι λοιπόν, ήταν και το τρίτο ραντεβού. Το τρίτο ραντεβού ήταν και το μοιραίο ραντεβού. Η Λούλα είπε να το ρωτήσει ορισμένα πράγματα για να μάθει περισσότερα και του λέει, κοίταξε, εγώ δεν σου έχω πει κάτι, εμένα με έχεις ρωτήσει να σου πω για το σεξ, ποια είναι τα ταμπού μου και ποιες είναι οι προτιμήσεις μου. Εσύ, του λέει, τι ταμπού και τι προτιμήσεις έχεις στο σεξ? Της λέει, εγώ δεν έχω κανένα ταμπού. Το μόνο πράγμα που δεν θα έκανα είναι να κάνω σεξ με άντρα. Της λέει, είμαι ετεροφιλόφιλος. Δεν έχω κανένα ταμπού. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτό μυαλός, είμαι πολύ προοδευτικός. Του λέει η Λούλα, όταν κάνεις σεξ, φυλάς κιόλας τη γυναίκα? Της λέει αυτός, αν εννοείς αν κάνω στοματικό, ναι, κάνω στοματικό με τα δάχτυλα μου. Τώρα αυτό το στοματικό με τα δάχτυλα δεν ξέρω πώς γίνεται. Τι εννοείς? Του λέει, φυλάς τη γυναίκα στο στόμα? Της λέει, όχι, τη γυναίκα στο στόμα τη φυλάς όταν κάνεις έρωτα. Όταν είναι μια σχέση friends with benefits δεν θα τη φυλήσεις στο στόμα τη γυναίκα. Α, του λέει η Λούλα, έχω ακούσει, του λέει, ότι αν κάποιοι πάνε να αγοράσουν τις υπηρεσίες μιας εξεργάτριας, σε εξεργάτρια δεν δέχεται να τη φιλήσουν στο στόμα, άρα και εσύ λειτουργείς ως εξεργάτης δηλαδή. Εκεί αυτός άρχισε να θυμώνει και της λέει, τι είναι αυτά που λες, γιατί με ονομάζεις έτσι? Και κάπου άρχισε να ξυνίζει το πράγμα. Πάω να ψωνίσω και έρχομαι να σας πω τη συνέχεια. Επιστρέφουμε από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, η Λούλα λοιπόν τον ρώτησε πράγματα για το σεξ, αυτός της είπε ότι δεν φυλάει στο σεξ, γιατί είναι μόνο σεξ όταν ξεκινήσουν αυτοί να είναι φίλοι με προνόμια. Της είπε όμως, future faking, υποσχέσεις για το μέλλον, της είπε όμως ότι κοίταξε, αν τα πάμε καλά και αν εγώ δεν βρω κάποια κοπέλα όπως τη θέλω, και επειδή τα standards μου είναι πολύ υψηλά, δεν νομίζω να βρω και εύκολα μια κοπέλα όπως τη θέλω, και προχωρήσει η γνωριμία μας και βρεθούμε καμιά 20 φορές, μετά τις 20 φορές, τότε θα σε φιλήσω κιόλας. Και κάπου εκεί η Λούλα, μεταξύ τυρός και αχλαδίου, του είπε, κοίταξε αγαπητέ μου, δεν με έχεις ρωτήσει εμένα για τα standards μου. Εγώ σου είπα τι είδους σχέση θέλω, αλλά δεν σου είπα τι standards έχω. Και τα standards μου είναι ένας άνθρωπος ολόκληρος, όχι ένας άνθρωπος μισός. Και εφόσον εσύ, του είπε, είσαι ανοιχτός και θεωρείς ότι είσαι ικανός να γίνεις πατέρας, είσαι ικανός να κάνεις παιδιά και είσαι ικανός να φτιάξεις οικογένεια, της λέει, μα δεν είμαι ικανός, της λέει, του λέει, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
εφόσον εσύ θεωρείς ότι είσαι ικανός να, να γίνεις πατριάρχης οικογενείας και τα στάνταρτ σου είναι πολύ υψηλά και ψάχνεις μια κοπέλα η οποία να μην έχει παντρευτεί ξανά και να μην έχει παιδιά και να είναι και 10 χρόνια μικρότερη από σένα, σαφώς εγώ δεν σου κάνω, αλλά αγόρι μου, ούτε και εσύ μου κάνεις. Εγώ δεν σου κάνω, δεν λέει αυτός, γιατί. Εσύ δεν μου κάνεις, του είπε, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι σου αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες. Γιατί μου έχεις πει ότι έχεις φτιάξει και στο παρελθόν και άλλες σχέσεις. Περίπου σχέσεις. Τέτοιου είδους σχέσεις. Επιφανειακές με μεγαλύτερες γυναίκες. Άρα γουστάρεις. Αμά μου λες ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχεις φτιάξει 6-7 σχέσεις με τέτοιες γυναίκες μεγαλύτερες από σένα. Σημαίνει σ' αρέσουν οι του τόπου, οι μιλφάρες. Σημαίνει σ' αρέσουν οι μιλφ. Σ' αρέσουν οι μητέρες οι οποίες είναι μεγαλύτερες από σένα και έχουν παιδιά, αλλά σ' αρέσουν για σεξ. Δεν σ' αρέσουν για σχέση. Δεν σ' αρέσουν για έρωτα. Και γι' αυτό τον λόγο και δεν φυλάς κιόλας. Και γι' αυτό τον λόγο βάζεις και όλα αυτά τα όρια από την αρχή, ότι δεν θα βρισκόμαστε έξω, δεν θα βγαίνουμε για ποτό, δεν θα βγαίνουμε για φαγητό. Φυσικά η Λούλα έχει την υποψία ότι αυτός μπορεί να είναι και τσιγκούνης και εγώ προς τα εκεί τίνω, γιατί εντάξει, μια να φας σπίτι της, δυο να φας σπίτι της, τρεις να φας σπίτι της και να μην πάρεις ούτε ένα γλυκό, ούτε τίποτα, σημαίνει και τσιγκούνης. Δεν ξέρω όμως, θα πάρουμε τον άνθρωπο στο λαιμό μας. Και του λέει, κοίταξε, εγώ του λέει, αν θα έκανα μια σχέση φίλη με προνόμια, θα την έκανα με έναν άνδρα νεότερο, που να φαίνεται κιόλας νεότερος από μένα, γιατί εσύ είσαι νεότερος, αλλά δεν φαίνεσαι νεότερος. Θα την έκανα με έναν άνδρα ο οποίος να είναι γαλαντόμος, γιατί όταν κάποιος είναι γαλαντόμος στα χρήματα, είναι γαλαντόμος και στα συναισθήματα, είναι γαλαντόμος και στον έρωτα, και έναν άνδρα ο οποίος να φυλάει, όχι έναν άνδρα ο οποίος να λειτουργεί διεκπεραιωτικά, γιατί φαντάζομαι, του λέει, εσύ μετά που τελειώνει η πράξη, σηκώνεσαι και πλένεσαι και φεύγεις. Πού το ξέρεις, της λέει, του λέει, είμαι μάγος. Και του είπε, της είπε, μα δεν θέλω να χαλάσει η γνωριμία μας. Δεν θα χαλάσει η γνωριμία μας, του λέει, γιατί δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Και από τη στιγμή που δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα, δεν θα χαλάσει η γνωριμία μας. Σε θέλω όμως, της λέει, για contact, σε θέλω για επαφή. Θέλω να είμαστε φίλοι στα κοινωνικά δίκτυα. Θέλω να συνεργαστούμε επαγγελματικά. Αν χρειαστώ κάτι από την υπηρεσία, είπαμε, η Λούλα είναι διευθύντρια σε μια υπηρεσία, δεν θα πούμε περισσότερα. Της λέει, αν χρειαστεί να συνεργαστούμε, αν έχω να κάνω κάτι στην υπηρεσία σου, δεν, να μην σε ξέρω. Σε ξέρω εγώ, του λέει αυτή. Τη ρώτησα, κόρη, θα τον εκδικηθείς, μου λέει, όχι, τι να τον εκδικηθώ. Αυτός εκδικείται μόνος του τον εαυτό του. Αυτός εκδικείται μόνος του τον εαυτό του. Και μου λέει αυτή την ιστορία η Λούλα για αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι 40 παρά, ο οποίος γουστάρει τις μεγαλύτερες γυναίκες οι οποίες έχουν ήδη κάνει παιδιά, τις γουστάρει τρελά σεξουαλικά, αλλά μόνο σεξουαλικά, καθόλου ερωτικά, θέλει να έχει φιλίες με προνόμια που αυτές οι γυναίκες να τον περιποιούνται, να του μαγειρεύουν, να τον φροντίζουν σαν μπασά, αλλά αυτός να κάνει σεξ διεκπεραιωτικά. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα κάνει και καλό σεξ. Δεν έκανε η Λούλα για να μάθουμε. Δεν πειράζει, όμως δεν θα θυσιάζαμε τη φιλενάδα μας για να μάθουμε να κάνει καλό σεξ. Αλλά εγώ έχω έτσι μια υποψία ότι χάλια θα είναι το σεξ. Και έχω και άλλες υποψίες τις οποίες δεν θα τις πω. Και δεν μας αφορά κιόλας. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, πολύ wow κάποιος για να έχει τόσες πολλές απαιτήσεις. Αυτός φαίνεται όμως ότι θεωρεί ότι το wow του είναι ότι είναι κάτω το 40, ότι είναι 35 και κάτι, πόσο είναι, 36-37, ότι είναι ωραίος άντρας. Εντάξει, δεν είναι άσχημος, αλλά είπαμε, είναι χαλασμένος, τέτοια ζωή που κάνει. Το ένα σπίτι στο άλλο για φαγητά σου είναι, έχει να ξενυχτάει να κάνει, δεν κουράζεται ο άνθρωπος. Ξέρω αν κάνει και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, και αυτός ο άνθρωπος θέλει να βρει και να παντρευτεί μια μικρότερη κοπέλα, ωραία κοπέλα, με τα δικά του κριτήρια, με βάση τα τυπικά προσόντα ομορφιάς, τα οποία τα γνωρίζετε όλοι ποια είναι, η οποία να μην έχει κάνει ξανά παιδιά και να την κάνει μάνα και να την ταλαιπωρήσει, εγώ αυτό υποψιάζομαι.
και υποψιάζουμε κιόλας ότι θα την απατάει μετά με μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί αυτές γουστάρει. Δεν ξέρουμε κιόλας αν τα αγόρι ψάχνει και για μαμά. Δεν ξέρω και τι σχέση είχε με τη μάνα του. Ούτε και με ενδιαφέρει, ούτε και μια φορά. Η Λούλα του είπε: πήγαινε, παιδί μου, σε ένα ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία, γιατί δεν πας καλά. Δεν είναι τρόπος αυτός να πλησιάζεις τους ανθρώπους. Να θέλεις δηλαδή θραύσματα από μια σχέση, να θέλεις τα καλά στοιχεία μια σχέση, δηλαδή να σου μαγειρεύει η γυναίκα, να σε προσκαλεί στο σπίτι της, να σου κάνει το τραπέζι, να σε περιποιείται, να σε κάνει, να σε φτιάνει, να σε ράνει, αλλά εσύ να κάνεις δεκυπεριωτικά σεξ και χωρίς φιλή, χωρίς συνέστημα, χωρίς τίποτα. Εγώ σου είπα, του είπε από την αρχή, ότι θέλω μια σχέση με συνέστημα, εσύ δεν θες συνέστημα, οπότε να είσαι καλά. Χάρηκα για τη γνωριμία. Της λέει χάρηκες, του λέει ναι, χάρηκα γιατί γνωρίζω ότι αρχίζω να γνωρίζω καλύτερα τι υπάρχει εκεί έξω. Και αυτό ήταν. Δεν της ξανάστηλε, δεν του ξανάστηλε και η Λούλα μοιράστηκε μαζί μου αυτή την ιστορία. Και θέλω επί της ευκαιρίας να πω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στις γνωριμίες και αυτό που έκανε η Λούλα ήταν πάρα πολύ καλό. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε αμέσως το να κάνει σεξ. Το γεγονός ότι βγήκε και ξαναβγήκε και ξαναβγήκε. Θα μου πείτε, μα πώς βγήκε, τον κάλεσε σπίτι της. Ναι, τον κάλεσε τη σπίτι της, αλλά το σπίτι της είναι σε μια πολύ συχναστή περιοχή της πόλης. Ήξερε αν δύο φίλες της ότι θα πήγαινε αυτό σπίτι της. Ήταν ώρες μεσημεριανές, δεν ήταν ώρες βραδινές, οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος για οτιδήποτε. Είχαν και κοινούς γνωστούς. Είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερη του, πόσο είναι, 5-10 πόσο είναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το δει κιόλας αν πήγαινε να της επιτεθεί. Έτσι όπως τον είδα στη φωτογραφία που μου τον έδειξε, μου φάνηκε ότι είναι πολύ αδύνατος. Όχι ότι αυτή είναι παχιά, αλλά αυτή είναι έτσι δυνατή. Είναι δυνατή, κάνει γυμναστικές, κάνει πιλάτες, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, είναι δυνατή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί ο καθένας ο οποίος εκφράζεται πολύ ευγενικά και μιλάει πολύ ευγενικά και έχει τρόπους, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι είναι και καλό παιδί, ότι είναι καλός άνθρωπος. Υπάρχουν αυτά που έχω πει και προηγούμενος, τα λεγόμενα καλόπαιδα, παύλα κολόπαιδα, δηλαδή μαλάτες, οι οποίοι συμπεριφέρονται με ευγένεια. Το να συμπεριφερθείς με ευγένεια, αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρεί τα κίνητρά σου για τη συμπεριφορά σου. Αν θα συμπεριφερθείς με ευγένεια προκειμένου να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και όντως είναι εκμετάλλευση το να πας να φας, να πιεις τζάπα, να έχεις δωρεάν υπηρεσίες για τις οποίες θα πλήρωνες σε όλα τα επίπεδα και ούτε γάτο ούτε ζημιά και είσαι ελεύθερο πολύ και ανά πάσα στιγμή θα βρεις ένα νεότερο κοριτσάκι να του την πέσεις προκειμένου να φτιάξεις την ιδανική οικογένεια και... Κρίμα αυτό το κοριτσάκι που κρίμα αυτό που θα πάρει πραγματικά. Και να μείνεις και φίλος με την κοπέλα με την οποία απλώς έκανες μόνο σεξ χωρίς φιλή. Και, παιδιά, σε τι εποχή ζούμε πραγματικά. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις κάτι τέτοιο, να το κάνεις να το ευχαριστηθείς ρε παιδιά, σοβαρά. Να το κάνεις με έναν άνθρωπο που να έχει χιούμορ, με έναν άνθρωπο που αν είναι δυσκύλιος, να μην είναι φοβικός, να μην είναι τόσο πολύ εγωκεντρικός και τόσο πολύ να προστατεύει τα κεχτημένα του και να μην είναι τόσο στενόμυαλος. Πραγματικά. Εάν αγόρι μου σου αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες, να το παραδεχθείς στον εαυτό σου ότι σου αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες, και να φτιάξεις μια κανονική σχέση με μια μεγαλύτερη γυναίκα και να το καταλάβεις ότι δεν κάνεις για οικογένεια. Γιατί αν έκανες για οικογένεια, μέχρι την ηλικία που ήσουν, ήδη θα έχεις κάνει οικογένεια. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι υπάρχουν πολύ πιο εύκολα διαθέσιμες αξιόλογες γυναίκες για οικογένεια από ότι οι άνδρες. Οπότε, αν εσύ θεωρείς τον εαυτό σου αξιόλογο άνδρα και θέλεις να κάνεις οικογένεια, θα τα φτιάχνεις με μια αξιόλογη γυναίκα που να ήθελε να κάνει οικογένεια. Αλλά σ' αρέσουν οι μεγαλύτερες. Σ' αρέσουν αυτές οι οποίες έχουν κάνει ήδη παιδιά για κάποιους δικούς σου λόγους. Άρα αποφάσισε. Θα ακολουθήσεις τις επιθυμίες σου και θα ζεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σου ή θα ακολουθήσεις τις κοινωνικές εντολές και θα ζεις σύμφωνα με τις κοινωνικές εντολές.
ακολουθώντας τις κοινωνικές εντολές, όμως παίρνεις το λαιμό σου όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και το κοριτσάκι το οποίο θα εμπλέξεις στα δίχτυά σου. Και τα παιδιά τα οποία θα κάνεις, γιατί δεν θα κάνεις εκείνη την οικογένεια με την όρεξή σου, δεν θα κάνεις εκείνη την οικογένεια επειδή πραγματικά γουστάρεις, θα την κάνεις επειδή είναι καλή περίπτωση και ταιριάζει στα στάνταρ σου. Και πάλι, και τη σχέση με τη μεγαλύτερη γυναίκα να την κάνεις με τέτοια μυαλά που κουβαλάς, ούτε αυτή θα την ευχαριστηθείς και ούτε φυσικά και η γυναίκα θα την ευχαριστηθεί. Γιατί κάθε φορά που θα τη συναντάς θα είναι ο εχθρός σου. Που θα φοβάσαι μην τυχόν και την αγαπήσεις, μην τυχόν και συνδεθείς μαζί της, μην τυχόν και ερωτευτείς μαζί της, άρα δεν θα τη φιλήσεις, δεν θα καθίσεις εκεί μαζί της μετά την ερωτική επαφή, δεν θα έχεις μια φυσιολογική σχέση μαζί της, δεν θα έχεις μια συνεχή επικοινωνία μαζί της, θα χάνεσαι, θα κάνεις μεγάλα διαλύματα, πιθανόν να κάνεις και rotation, δηλαδή να έχεις 3-4-5 τέτοιες γυναίκες τις οποίες να τους δίνεις γυρό, να πηγαίνεις μια στη μία, μια στην άλλη, μια με τη μία, μια με την άλλη για να μην κολλήσεις πουθενά και γενικά δεν θα ευχαριστηθείς. Εντάξει, τώρα αν εσένα σε ευχαριστεί το να είσαι σήμερα με τη Μαρία και αύριο να είσαι με τη Λούλα και μεθαύριο με τη Ρούλα και μεθαύριο με την Κούλα και τη Σούλα, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι όμως ολοκληρωμένη εμπειρία αυτή. Είναι ολοκληρωμένη εμπειρία για αυτές τις γυναίκες. Βέβαια θα μου πεις, αυτές οι γυναίκες όπως έκανε και η Λούλα, σκρίνουν από μόνες τους και θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτά. Έχει ψηλά στάνταρ το παιδί και επειδή έχει ψηλά στάνταρ, ήθελε μόνο φίλοι με προνόμια, χωρίς φιλή, σημειώστε το. Και έχω και μια επιστολή για χωρίς φιλή, κάπου την έχω και θα τη διαβάσω σε κάποια φάση. Χωρίς φιλή, με προνόμια αλλά χωρίς φιλή και ανά πάσα στιγμή να σηκωθεί να φύγει άμα βρει την ευκαιρία του για να κάνει μια καλή γνωριμία με ένα πρόσωπο που να είναι με βάση τα κριτήρια του όπως πρέπει, αλλά να μην τσακωθεί μαζί του η γυναίκα με την οποία θα έχει φιλία με προνόμια, γιατί έχει και καλή θέση στη δουλειά της και μπορεί να συνεργαστούν οι υπηρεσίες τους στο μέλλον. Η ηθική του 2022. Δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι ευτυχώς, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, γι' αυτό αυτό το βίντεο μπαίνει στο πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνουμε συζητήσεις επί συζητήσεων πρωτοί προχωρήσουμε σε μια σχέση, έστω και τέτοιου είδους σχέση, φίλοι με προνόμια, συζητήσεις επί συζητήσεων ώστε να μας αποκαλύψει το σκεπτικό του ο άλλος. Να μας αποκαλύψει πώς σκέφτεται, να μας αποκαλύψει πώς βλέπει τα πράγματα, να μας αποκαλύψει ποια είναι τα κινητρά του, να μας αποκαλύψει το MO του, το modus operandi του. Εάν μπούμε σε περισσότερη συζήτηση με κάποιον θα μας το αποκαλύψει. Αν κάποιος είναι πολύ πονηρός και δεν θέλει να αποκαλύψει το modus operandi του, δεν θα μπει σε περισσότερη συζήτηση και θα τερματίσει εκεί πέρα τη γνωριμία και εμείς θα γλιτώσουμε. Εντάξει, γιατί από τέτοιες περιπτώσεις γλιτώνεις. Γλιτώνεις από άσκοπο πόνο, γιατί μπορεί αυτός να κάνει ό,τι κάνει και να μην φυλάει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συνδέεται, δεν μας νοιάζει γι' αυτό, ότι η γυναίκα δεν συνδέεται μαζί του και δεν έχει προσδοκίες κάθε φορά που θα βρεθούν και θα έχουν ερωτική πράξη και πριν την ερωτική πράξη θα είναι και τα κουβέντες και τα ποτά στο σπίτι της βεβαίως, τα φαγητά στο σπίτι της βεβαίως, που θα μαγειρέψει αυτή, που θα φτιάξει αυτή. Της δίνει έτσι μια ψευδέστηση σχέσης και μια προσδοκία και ίσως να της λέει κιόλας δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει, στο μέλλον μπορεί να μην βρεθεί καμία έτσι όπως τη θέλω και να είσαι τυχερή και να σου μείνω, έχει τέτοια τύχη να μας λείπει πραγματικά. Μεσοδότσιν άντρες κανεί, μεσοδότσιν σημαίνει μισοτέλειωτη, κανεί σημαίνει φτάνει, μισοδότσιν άντρες κανεί, άντρες μεσοβέζικοι φτάνει και γυναίκες μεσοβέζικες φτάνει γιατί έχει και γυναίκες έτσι. Η Λούλα όμως είναι straight, μπήκε στον Bumble και γνώρισε αυτό το αστέρι. Αυτά. Σας φιλώ. Λοιπόν, έχω καταντήσει σαν τη μάνα μου. Η μάνα μου με παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε, λέμε αυτά που θα πούμε, κλείνουμε το τηλέφωνο και μετά με ξαναπαίρνει στο καπάκι τηλέφωνο για να μου πει και κάτι άλλο. Έκλεισα το βίντεο και ξανανοίγω να πω και κάτι άλλο. Έτσι όπως μου τον έχει περιγράψει η Λούλα αυτόν τον τύπο, μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει και κάποια καλά στοιχεία μέσα του, τα οποία όμως να εκφράζονται εν είδη ψυχαναγκασμών. Δηλαδή, να θέλει να είναι ειλικρινής με τις γυναίκες. Γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι δεν θα τα έλεγαν αυτά, δεν θα ανοίγαν το στόμα τους, δεν θα μιλούσαν, δεν θα εκφράζονταν, δεν θα έλεγαν το σκεπτικό τους και
η Λούλα και η κάθε Λούλα ίσως να προχωρούσα μαζί τους και να το μάθαινα στην πράξη αυτό που τους είπε από τα λόγια. Ήθελε αν είναι εντάξει. Δεν του αρέσουν οι καυγάδες, δεν του αρέσει δηλαδή να δυσαρεστεί τους ανθρώπους συνειδητά, έστω και ανασυνείδητα του δυσαρεστεί τους ανθρώπους. Και φαίνεται ότι ψάχνει μια οικογενειακή ζωή ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται με την οικογένεια του ή τι γινόταν παλιότερα. Φαίνεται όμως ότι είναι χωρίς οικογένεια, χωρίς ρίζες. Άρα ψάχνει κάπου να ριζώσει, ψάχνει μια μαμά να τον ταΐσει. Αυτό ψάχνει. Και ταυτόχρονα έχει μέσα στο μυαλό του όλα τα κοινωνικά πρέπει, τα στερεότυπα κλπ. Κλπ. Ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νεότερη από τον άντρα, ότι δεν πρέπει. Δεν είναι καλή ιδέα ένας άντρας να δημιουργήσει αναδημιουργημένη οικογένεια. Πρέπει να είναι καινούργια οικογένεια από την αρχή, να μην έχει ήδη δηλαδή η γυναίκα παιδιά από προηγούμενο γάμο κλπ. 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 Δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά κάνει κακό στον εαυτό του και στους άλλους με αυτά που κάνει. Αυτή ήταν η τελική μου σκέψη. Και τώρα σας χαιρετώ στα αλήθεια. Bye. Και εκεί λοιπόν που έκανα μοντάζ το βίντεο, έρχεται ένα μήνυμα σε ένα από τα πολλά messengers που έχω στις διάφορες σελίδες και τα προφίλ στο Facebook ή και στο Instagram μπορεί να ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, από μία κοπέλα η οποία παρακολουθεί τα βίντεο, είναι μέλος στο κανάλι μας και εντελώς συμπτωματικά μου γράφει για μια ιστορία που της συνέβηκε πρόσφατα. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά, τα φτιάξα με κάποιον ο οποίος είναι νεότερος από εμένα. Εγώ είμαι χωρισμένη με παιδιά, έχω χωρίσει εδώ και πολύ καιρό, έχω παιδιά, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω και άλλο παιδί αν είχα μια καλή σχέση και δημιουργούσαμε μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Και στα ξαφνικά αυτός ο τύπος, εκεί που είχαν δεσμό, τη στέλνει μήνυμα τα ακόλουθα. Πάντα ειλικρινής ήμουν απέναντί σου, οπότε δεν θα σου πω ψέματα τώρα. Μιλάω με κάποια. Ξέρεις ότι δεν είμαι ο τύπος που θα παίζει διπλό ταμπλό. Ήθελα να μιλήσω μαζί σου πριν συνεχίσω παρακάτω. Το μήνυμα το βλέπετε στην οθόνη του βίντεο. Δεν ξέρω αν βγει κάπου ή όχι. Δηλαδή αυτό που μιλάει με την καινούρια, με την νεαρή, με την ελεύθερη. Δεν ξέρει αν θα βγει κάπου. Είσαι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα που δεν θέλω να χαλάσουμε τη σχέση μας. Αλλά θέλω να καταλάβεις ότι κάποια στιγμή χρειάζομαι να προσπαθήσω να γνωρίσω κάποια που ίσως καταλήξει σε οικογένεια. Με όλο το θάρρος και το σεβασμό που έχω προς εσένα, μιλάω τόσο ανοιχτά. Δεν θέλω να σε κάνω να νιώσεις άσχημα. Αν ήταν διαφορετικό timing μεταξύ μας, να ξέρεις ότι δεν θα σε άφηνα. Και μου γράφει φίλη, του έχω στείλει 4 ηχητικά, τα οποία στα στέλνω και σένα να τα δεις, να τα ακούσεις και να μου πεις αν το απάντησα καλά. Έχω πάρει την άδειά της και θα ακούσετε τώρα τυχητικά για το τι το απάντησε και νομίζω είναι ο καλύτερος επίλογος για αυτό το βίντεο. Και μου είπε η κοπέλα αυτή, στείλε και ένα μήνυμα στις νεαρές κοπέλες που παρακολουθούν τα βίντεο ότι είναι μεγάλη παγίδα να τα φτιάξετε με κάποιον ο οποίος το έχει συνήθειο να δημιουργεί σχέσεις με γυναίκες μεγαλύτερες, με παιδιά, επειδή αυτές γουστάρει προφανώς, αλλά έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι πρέπει να γνωρίσω κάποια νεότερη χωρίς παιδιά για να κάνω οικογένεια μαζί της, γιατί αυτοί οι τύποι πολύ πιθανόν, εάν τους παντρευτούν οι νεότερες κοπέλες, να καταλήξουν να τις απατάνε με μεγαλύτερες γυναίκες που αυτές γουστάρουν. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ψυχοεκπαιδευμένοι, δεν είμαστε ψυχοθεραπευμένοι και δεν ξέρουμε που μας πάντα 4 και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά θέλουμε εμείς, τι θέλει η κοινωνία κλπ. Κλπ. Κλείνω αυτό το βίντεο λοιπόν με το ηχητικό μήνυμα που έστειλε η κοπέλα σε αυτό το παλικάρι που νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο. Φιλιά! Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε τα πράγματα και να ξεκινήσουμε από το ότι χωρίς κανένα δικαίωμα έχεις αποφασίσει και με έχεις βάλει σε μία κατηγορία που απ' έξω γράφει ότι δεν μπορώ να κάνω ξανά οικογένεια. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω ξανά οικογένεια? Είμαι του δρόμου, είμαι ηλικιωμένη, να πάω να μπω και σε ένα μοναστήρι και να σταυρώσω τα χεράκια μου? Δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ αυτό το έχεις αποφασίσει. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις εμένα όλο αυτό πώς ήχει στα αυτιά μου.
Είναι κάτι άκρος ρατσιστικό. Άκρος. Ζούμε στο σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας νέος άνθρωπος μεγαλώνει με τέτοια στερεότυπα και με αυτή την νοοτροπία. Δεν το καταλαβαίνω. Μετράει ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι πλαίσια στα οποία εμείς τοποθετούμε τους άλλους. Και πίστευα ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο ξεχωριστά από όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που μια κοινωνία μπορεί να του προσδώσει και να δεις την ουσία. Αλλά μάλλον όχι. Και πάμε τώρα και στα άλλα. Επειδή θες να μου το περάσεις ότι είναι όλα οκ okay και δεν έγινε και κάτι και οκ. Okay. Ανοιχτές πόρτες και τέτοια. Εγώ θα στο κάνω τούμπα. Και πες ότι σου στέλνω ένα μήνυμα και σου λέω μιλάω με κάποιον και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Είναι κάποιος ο οποίος είναι ώριμος, ξέρει τι θέλει από τη ζωή του, είναι ανεξάρτητος, πατάει γερά στα πόδια του, έχω προοπτική με αυτόν και μιλάω μαζί του. Που σημαίνει ότι μιλάω μαζί του, ότι μιλούσα με σένα, μιλούσα και με τον άλλον ταυτόχρονα. Για να μην πω ότι έχω συναντήσει και τον άλλον ταυτόχρονα. Για να μην πω ότι έχω προχωρήσει ακόμα. Άρα λοιπόν καθόλου οκ okay δεν είναι. Δεν είναι οκ okay όπως πας να το περάσεις ότι δεν έγινε και κάτι. Οκ okay, ήσουν ειλικρινής. Αλλά όπως σε βόλεψε. Ήσουν ειλικρινής και οκ okay, μετράει τόσο. Το άλλο όμως όλο πόσο μετράει. Πολύ περισσότερο. Δεν λέω να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι πραγματικά, αλλά ανοιχτές πόρτες και διαλύματα τα ξεχνάς. Γιατί εσύ θέλεις να δοκιμάσεις και να έχεις και την καβάντζα, μήπως και κάτι στραβώσει. Και τέλος. Τέλος. Δεν πειράζει, κάθε πράγμα γίνεται για να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μάθημα. Τα πήρα και εγώ τα μαθήματά μου. Αλλά αν θες να βοηθήσεις τον εαυτό σου, άλλαξε λίγο το πώς σκέφτεσαι.